με δική μου είναι, με τώρα κακία. Τώρα θυμήθηκα. Πρώτα πρώτα εσύ, είσαι μια σουπιά που δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Παιδί μου, στο Greek Idol που κάναμε, μας είχες υποσχεθεί, τώρα Βαγγέλη τα θυμάμαι, εσύ δεν το θυμάσαι αυτό, ότι θα έρθει στην εκπομπή και θα είναι ένα μέλος της Κριτικής Επιτροπής. Και μα παίρνει Κυριακή μεσημέρι και λέει: Παιδιά, δεν μπορώ να έρθω γιατί έχω ένα πρόβλημα. Τέλος πάντων, του Θεέ μου τα γνωστά. Εντάξει, Θεέμος είναι αυτός, τα συγχωρούμε όλοι. Κυριακή είναι Ολυμπιακός. Και τι παθαίνω εγώ, τι παθαίνω. Τι. Είμαστε με τους Γερμανούς. Και λένε οι Γερμανοί: Έχουμε πρόβλημα, τι θα γίνει. Πού να τολμήσω να τους πάρω τώρα, αφού τα είχα φτιάξει όλα καλά, να τους πω ότι ο Θεέμος Αναστασιάδης είπε: No. Θα ήταν για μόνιμος κριτής ή για ένα γκέστ. Μόνιμο τον θέλαμε. Και άκου τι γίνεται. Και με παίρνει τυχαία, ο Θεός με βοήθησε. Αχ, Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Κατάρα. Τι ήθελα να πω, όχι. Με παίρνει η Τζέννη και μου στέλνει μήνυμα, ρουλάκι μου αγαπημένο, καλή επιτυχία σου, εύχομαι και αυτά. Τζέννη, τη λέω, πού είναι ο Πέτρος, την παίρνω τηλέφωνο, τάκα. Μου λέει στο ραδιόφωνο, κάνει ραδιόφωνο. Σε παρακαλώ, τη λέω, θέλω να έρθει στην εκπομπή, έστω για μία φορά, γιατί το και το μου έκανε ο συχαμένος ο Θεέμος. Άρχισα λοιπόν να βρίζω εγώ και με αυτό και τι θα πω στο ραδιόφωνο. Πάρε τα χαρά τώρα. Ναι, και τα χαρά που χαίρεται όταν το βρίζουμε. Άρα, για χάρη, εσύ φταίς που ο Πέτρος είχε πάει τότε στην Κρήτη. Ναι, και παίρνω τον Πέτρο και του λέω, Πέτρο μου, αυτό και αυτό συμβαίνει. Α, μου λέει τον μπαγάσα το Θέέμο. Έτσι μου λέει τα κάνει. Μπαγάσα το Θέέμο, δεν είπε. Μωά. Ναι, εντάξει. Και ήρθε ο Πέτρος στην εκπομπή και μόλις ήρθε, μετά οι Γερμανοί μου λέω, δεν το κρατάμε τον άνθρωπο. Δεν νομίζανε οι Γερμανοί ότι ο Θέέμος είναι ο Πέτρος. Αυτό. Το ξέρεις. Ναι. Και μου λένε αυτό είναι. Αφού λέει, μας είπες ότι δεν θα έρθει ο Αναστασιάδη. Χριστιανέ μου, του λέω, δεν είναι αυτός ο Αναστασιάδη. Αυτό το πράγμα που έπρεπε να εξηγούμε. Αλλά έτσι πρέπει να πούμε ότι ξαναβγήκε ο Πέτρος στην τηλεόραση. Και ξαναβγήκε και μετά έκανε και δεύτερη εκπομπή που έκανε τη βραδινή ο Πέτρος. Δηλαδή, παιδί μου, παιδί δεν έρθα. Κατάλαβες. Τώρα θα έκανες πρωινό. Μια φορά όμως. Μια φορά. Εγώ κάτι μου είχε τύχει, οκ. Αλλά αν βγήκε σε καλό σε κάποιον. Ναι, είναι καλό. Πάντως εγώ δεν το έκανα προσυνδυασμένα. Δηλαδή, αν γίνεται κάτι καλό, εγώ δεν το θέλω. Γίνεται μόνο του.